Γεια σας φίλοι μου, ξεκινάμε πάλι ένα live, όπως σας είχα πει, να φτιάξουμε λίγο την κάμερα για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε, να απαντήσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις. Λοιπόν, μπορείτε να κάτσετε, να γράψετε από κάτω ερωτήσεις τις οποίες έχετε για να μιλήσουμε και να ρίξουμε τα φώτα μας και τη συνείδησή μας πάνω σε αυτό το θέμα που εσείς θα διαλέξετε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε μέχρι να μπουν και άλλοι φίλοι μας, θα ήθελα να σας πω, πάντοτε θα σας λέω, ένα μικρό θεματάκι. Και σήμερα θα σας μιλήσω για την επιθυμία. Η επιθυμία τι είναι στην πραγματικότητα, φίλοι μου? Η επιθυμία στην πραγματικότητα είναι εκείνη η δόνηση που έχουμε από μέσα μας και ο νους μας, αναλόγως το επίπεδο που βρίσκεται, θέλει να την παίξει, να την κάνει διαδικασία, να τη γιώσει, ώστε να καταφέρει μέσα από τη διαδικασία εκείνη να ξαναέρθει σε αυτή την δόνηση. Αυτό είναι... Εδώ πέρα μου λένε ότι βγαίνει ανάποδα, μου λένε. Εντάξει, το βάλουμε τότε έτσι, παιδιά, γιατί πιστεύω τώρα να είναι κανονικά. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, η επιθυμία είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Επειδή εμείς έχουμε μια δόνηση συγκεκριμένη και αυτή τη δόνηση θέλουμε να τη φτιάξουμε σε 3D, να περάσει τη διαδικασία και μέσα από αυτή τη διαδικασία εμείς να συλλάβουμε όλη την εμπειρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε φορά που εμείς έχουμε επιθυμία μέσα μας, στην πραγματικότητα είναι για να την παίξουμε σε 3D. Να περάσουμε δηλαδή την εμπειρία της διαδικασίας και να κλείσει ο κύκλος. Διαλογιστείτε πάνω σε αυτό. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να δούμε από τους φίλους που μου είχαν γράψει περασμένη φορά κάποιες ερωτήσεις. Θυμάμαι λοιπόν, κάτσε να πάμε πιο κάτω στο προηγούμενο βίντεο, γιατί δεν προλάβαμε να τις απαντήσουμε όλες. Λοιπόν, τώρα έπεσα μία που λέει Μένη Μιλωνά, λέει γιατί μερικές φορές σαμποτάρω τον εαυτό μου, τι θέλει να μου πει. Μένη σημαίνει ότι μέσα σου δεν έχεις τις σωστές πεπιθήσεις για να κάνεις, θα λέγαμε, τον ενθουσιασμό σου πραγματικότητα. Ή θα λέγαμε αυτό που ακολουθείς στην πραγματικότητα δεν είναι ο ενθουσιασμός σου και πιέζεις τον εαυτό σου. Ορισμένες πεπιθήσεις μέσα σου είναι αρνητικές ως προς την κατεύθυνση που έχει η επιθυμία που θες να φέρεις στην εκδήλωση. Γι' αυτό σαμποτάρεις τον εαυτό σου. Θα ήταν καλύτερα να ψάξεις μέσα σου τις διάφορες πεπιθήσεις που είναι αρνητικές για την επιλογή που έχεις πάρει. Λοιπόν, εδώ η φίλη μας η Ρένα λέει όνειρα, λέει, τι νομίζεις? Ωραία, εδώ έχει καλύτερο σήμα. Συμβαίνουν και αυτά, live είναι. Λοιπόν, σχετικά με τα όνειρα, φίλοι μου, έχουμε γράψει πολλά βιντεάκια. Θα ήταν καλύτερα να κοιτάξεις τα βιντεάκια που έχω γράψει. Μπορώ να πω περιληπτικά ότι τα όνειρα είναι μια άλλη διάσταση, η οποία δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι, είναι ακριβώς, μας δείχνει ακριβώς τη συγκινησιακή μας κατάσταση και από τα όνειρα μπορεί να επωφεληθούμε ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται μέσα μας. Έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε με τα όνειρά μας, ακόμα και να κάνουμε συνειδητά όνειρα και να ενώσουμε, θα λέγαμε, τη ζωή μας στο 3D, ώστε να το αναλύουμε σαν να βλέπουμε ένα όνειρο και το όνειρο που βλέπουμε όταν κοιμόμαστε να το αναλύουμε και να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας, τη 3D την οποία παίζουμε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά περί των ονείρων, υπάρχουν τα προφητικά, υπάρχουν τα αγχωτικά, υπάρχουν τα όνειρα που παθαίνεις επειδή ο οργανισμός μπορεί να έχει μια κακή πέψη και να έρχονται φιάλτες. Υπάρχουν τα όνειρα που πραγματικά συνδέεσαι με άλλες πτυχές της συνείδησή σου και άλλα πολλά. Θα τα αναλύσουμε μια φορά σε ολόκληρο σεμινάριο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε από κάτω ερωτήσεις, φίλοι μου. Όπως βλέπετε, ακόμα επειδή είναι η δεύτερη τρίτη φορά, δεν είμαστε πολύ προετοιμασμένοι και έχει μερικές διακοπές. Λοιπόν, hi from Cyprus. Αλέκα, γεια σου Αλέκα από την Κύπρο.
Λοιπόν, η Θεοδοσία ρωτάει. Σταμάτη, καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Κώστα. Σταμάτη, πώς μπορώ να ανακαλύψω τις πεποιθήσεις που με σαμποντάρουν. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα για να μπούμε μέσα στις πεποιθήσεις πρέπει να κάνουμε μία αυτοανακάλυψη. Δεν μας αφήνει. Θα δούμε δυστυχώς. Παιδιά, έχουμε το ίντερνετ εδώ πέρα, δεν μας αφήνει. Δεν έχει δυνατή σύνδεση, μου λέει, για να συνεχίσω. Τι να κάνω, αν περιμένετε, αν μπορείτε και περιμένετε για τις διακοπές που κάνει, καλώς. Λοιπόν, έλεγα στη φίλη μας ότι εάν μέσα μας ξεκινήσουμε και ρωτάμε τον εαυτό μας τι πρέπει εγώ να πιστεύω για πραγματικότητα, για αλήθεια, ώστε συνεχόμενα να έχω αυτή την αντίδραση απ' έξω από τον εαυτό μου, τότε θα δούμε τι πεποιθήσεις έχουμε. Έτσι λοιπόν μπορείς να ρωτήσεις στην πραγματικότητα το τι πρέπει εγώ να πιστεύω για να νιώθω αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Και έτσι μέσα σου σιγά σιγά θα ανακαλύψεις το τι γίνεται για τις πεποιθήσεις. Λοιπόν, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι με όλο αυτό το ασύρματο δίκτυο δεν μου δίνει και την καλύτερη δύναμη για να μπορώ να σας μοιραστώ ό,τι μπορούμε κάνουμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω λίγο την ανοχή σας για αυτά που τραβάτε τώρα μαζί μου. Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε ερωτήσεις. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, είναι εγωιστικό να συγκεντρώνεσαι στην προσωπική σου αναβάθμιση και εξέλιξη όταν κοινωνία συλλογικά περνάει αυτή τη δοκιμασία. Είναι εγωιστικό κατά κάποιον τρόπο να απέχεις? Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση, φίλε Κώστα, γιατί συνήθως η ενοχή μέσα μας μας κάνει να παίρνουμε ευθύνες που δεν είναι στην πραγματικότητα δικές μας. Δηλαδή, αυτά που περνάει ο κόσμος, το συλλογικό, καλησπέρα Χρυσούλα, αυτά που περνάει ο κόσμος, το συλλογικό, είναι της συλλογικής επιθυμίας για να μπορεί να έχει ένα πεδίο, θα λέγαμε, συχνοτήτων που μέσα εκεί πέρα θα παίζονται όλα αυτά τα πράγματα. Θα λέγαμε ότι διαλέγει το κτίριο που μέσα θα έχει όλους τους ορόφους, παύλα δονήσεις. Εμείς όμως έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε ως προς την κοινωνία σε όποιο όροφο εμείς θέλουμε να παίζουμε εκεί που εμείς καλύτερα αποδίδουμε, θα λέγαμε, το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, ότι η ευθύνη δεν είναι για να σώσεις τον κόσμο. Το ξέρεις ότι είμαστε όλοι αλληλοεξαρτώμενοι, τίποτα δεν είναι μακριά από μας. Είναι φυσικό εμείς να νιώθουμε αυτή την ένωση για όποιον αφυπνίζεται. Από την άλλη όμως, μέσα από τη δική σου εκπομπή ενεργειών, όταν εσύ λοιπόν είσαι στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου, ακριβώς εκείνη την ώρα δουλεύεις καλύτερα για όλο τον κόσμο. Το μέγιστο που μπορείς των δυνατοτήτων σου είναι η καλύτερη ενέργεια την οποία μπορείς να εκφράζεις. Αν η μέγιστη ενέργειά σου είναι εξισορροπητική, τότε λοιπόν θα βοηθήσει όλο τον κόσμο καθώς μεταδίδεις αυτή την, θα λέγαμε, δόνηση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο αυτοί οι άνθρωποι που εξελιχθήκανε και γίνανε, θα λέγαμε, βούδες, χριστοί ή οτιδήποτε άλλο έχουμε φτάσει να ακούμε μερικές διδασκαλίες ορισμένων ανθρώπων, είναι αυτοί σε εισαγωγικά που βοηθήσαν, θα λέγαμε, τους άλλους ανθρώπους με το παράδειγμα τους, όχι με τη βία. Όταν εμείς πάμε ενάντια στο συλλογικό, είναι σαν να θέλουμε να το βιάσουμε. Ανήκουμε μέσα στο συλλογικό και επειδή ανήκουμε στο συλλογικό, πρέπει να έχουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Έτσι λοιπόν, βγάλε αυτό το ενοχικό, μπορείς να βοηθήσεις κάνοντας αυτό που σε αναβαθμίζει περισσότερο. Και όσο εσύ μαθαίνεις τον εαυτό σου, επειδή ο εαυτός σου είναι συλλογικός, είναι σαν να μαθαίνεις και τον συνάνθρωπό σου. Και όταν αγαπάς τον εαυτό σου, επειδή ο εαυτός μας πιο βαθιά είναι ένα, είναι σαν να αγαπάς και τον άλλον. Οπότε όσο εμβαθύνεις εσύ, είναι σαν να ενώνεσαι με τους άλλους. Άρα δεν θα χρειάζεται να λειτουργείς με τον τρόπο τον ενοχικό και αυτόματα θα ξέρεις τι θα κάνεις. Όσο μπαίνεις στην αγάπη, τόσο η συνείδησή σου ξέρει τι να κάνει. Όσο βγαίνεις από την αγάπη, τόσο συνέχεια έρχεσαι σε δοκιμασίες, αμφιβολίες και σε αρνητικά συναισθήματα. Μπες στην αγάπη και εγώ σου λέω ότι θα ξέρεις 100% ποιον το όφελος για σένα και την κοινωνία. Λοιπόν, συνεχίζουμε να κάνουμε ένα refresh.
να δούμε άλλος φίλος τι μπορεί να μας γράψει για οτιδήποτε έχει. Καταλαβαίνω ότι γίνονται διακοπές. Πάνω σε αυτό λοιπόν, επειδή τώρα δεν βλέπω κάτι, θα ήθελα να σας πω, φίλοι μου, ότι πολλές φορές ακούμε και από αυτά που έχουν πει κάτι φίλοι μου που πηγαίνουν στο Σόρα και ακούνε ορισμένες, τα λέγαμε, διδασκαλίες που εννοούν μία φράση ότι αν δεν ψάξω να ερευνήσω δεν μπορώ να το πιστέψω. Το πιστεύω ενάντια στο γνωρίζω. Και θα ήθελα να σας πω, παρακαλώ φίλε Κώστα, και θα ήθελα να σας πω πάνω αυτό, το πιστεύω ενάντια στο γνωρίζω. Όταν μιλάω εγώ για το πιστεύω, το πραγματικό, η πραγματική πίστη σας έχω πει, είναι πύλη, το πι στον ιστό. Το ίντερνετ, το ψυχικό, θα λέγαμε το ψυχικό μας ίντερνετ. Σημαίνει ότι εκεί η οποία κραδάζομαι. Σε αυτό μας βοηθάει μία λέξη στα αγγλικά που λέγεται believe. Αλλά μπορούμε να την πούμε, το πιστεύω, που λέγεται be, live, in. Μπορούμε να το μεταφράσουμε σαν εγώ ζω μέσα, στην δόνηση. Επομένως, όταν μιλάμε για πίστη, δεν μιλάμε για την πίστη της πληροφορίας που εμείς θέλουμε δογματικά να πιστέψουμε. Αλλά μιλάμε κάθε φορά που λέμε πιστεύω ότι δονούμε. Και επειδή δονούμε σε αυτή την ενέργεια, έτσι κάνω και επιβεβαιώνω. Και η διαδικασία που παίζουμε στο 3D είναι να επιβεβαιώσουμε αυτό που πιστεύουμε. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι, επειδή δεν ξέρουν τι πιστεύουν, ψάχνουν από την επιβεβαίωση να βρουν τι πιστεύουν. Και έτσι λοιπόν εκεί πέρα υπάρχει ο κύκλος. Τι θέλω να πω για να γίνει κατανοητό αυτό. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, πρέπει να κοιτάμε στον καθρέφτη για να επιβεβαιώσουμε την όψη μας. Όταν όμως εμείς μάθουμε τους μορφασμούς μας, δεν χρειάζεται να τον επιβεβαιώσουμε τον μορφασμό μας στον καθρέφτη. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που εγώ μιλάω με τη λέξη πιστεύω, εννοώ δονούμε μέσα σε. Και επειδή πιστεύω τότε το εκδηλώνω και το επιβεβαιώνω. Το καταλαβαίνετε αυτό είναι. Δεν μπορείς να λες πιστεύω για κάτι που εσύ δεν είσαι μέσα στη δόνηση, την ανάλογη. Εκείνη την ώρα είναι πλάνη. Και επειδή η πλάνη έρχεται εδώ πέρα πάλι να μας το δείξει η επιβεβαίωση, γι' αυτό λοιπόν παιδιά, φίλοι μου, ακριβώς αυτό που με ρωτάτε σας το απαντάω για να μην έχετε στο μυαλό σας μπέρδεμα. Θέλω να καταλάβετε τον κύκλο της αληθινής πίστης με την επιβεβαίωση και ξανά που γυρίζει πίσω. Με το παράδειγμα που έδωσα εγώ όταν κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνουμε τα πράγματα στον καθρέφτη. Ελπίζω να απάντησα και σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γράφει μια φίλη κάπου, το είδα τώρα, ότι πώς είναι αυτό να το κάνουμε, κάτι είδα να το κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας. Πόσο εύκολο είναι η Θεοδοσία να είσαι παρατηρητής σε καθημερινή βάση. Όπως σας είπα και στο σεμινάριο της δομής και της αποδομής, δομούμε ορισμένες πτυχές του εαυτούς μας μέχρι εκεί που τις χρειαζόμαστε, τα πάντα. Ακόμα και τα 7 θυνάσιμα αμαρτήματα τα δομούμε και μετά τα αποδομούμε. Όπως κάνει το σύμπαν, έτσι κάνουμε και εμείς σε όλους τους κύκλους εκδήλωσή μας. Αυτό που λέει πόσο εύκολο να είσαι παρατηρητής, δομούμε εμείς οι ίδιοι έναν παρατηρητή. Σιγά σιγά χωρίζουμε τον εαυτό μας τα δύο, γιατί αυτό εδώ πέρα μας εξυπηρετεί να τον ξαναενώσουμε συλλογικά. Μετά από ένα σημείο και μετά, καταλαβαίνετε ότι ο παρατηρητής δεν είναι τόσο ωφέλιμος να είμαστε συνέχεια σε μια διχασμένη, θα λέγαμε, προσωπικότητα παρατηρητή, Big Brother. Αυτό το κάνουμε στην αρχή και όσοι άνθρωποι το έχουν κάνει να το δομήσουν και μετά θα το αποδομήσουν. Ο παρατηρητής είναι πάντοτε αυτός που είναι ο αστιφύλακας, θα λέγαμε, χωρίς να κρίνει αρνητικά ή θετικά, αλλά πάντοτε έχουμε ένα πιο πάνω εκτός σημείο που παρατηρούμε για να βρούμε τον εαυτό μας, να τον ανακαλύψουμε και να αναβαθμιστούμε. Καλώς μέχρι εδώ. Οκ, το ξέρουμε. Μετά από ένα σημείο και μετά, φίλοι μου, αρχίζει και έρχεται λοιπόν η έννοια της απόλυτης του εγώ είμαι. Φεύγει και ο παρατηρητής. Όταν ακολουθάς ποιον, τον ενθουσιασμό σου, το μέγιστο. Είσαι πλήρης, είσαι εκεί, καταλαβαίνεις 100% είσαι στο εδώ είμαι. Άρα λοιπόν καταλάβετε ότι αν ο παρατηρητής είναι ο αστυνομικός, θα λέγαμε,
Και πάει στο πρώτο όροφο, θα λέγαμε ο κλέφτης θα ανέβει στο δεύτερο. Ο παρατηρητής μετά θα ξαναπάει στο δεύτερο. Ο κλέφτης θα ανέβει στο τρίτο. Ο παρατηρητής θα πάει στο τρίτο. Ο κλέφτης θα ανέβει στο τέταρτο. Και έτσι αυτό μας βάζει μια διαδικασία αέναης παρατήρησης. Αυτό μάλιστα κάνει και ο εαυτός και όλο το 3D. Και αυτό είναι όλοι οι σοφοί που λένε στην πραγματικότητα ότι ο λαβύριθος μέσα στο νου. Πρέπει λοιπόν αφού παρατηρούμε τον εαυτό μας, να μάθουμε να βρούμε τον Μινόταυρο, να τον σκοτώσουμε και μόλις τον νικήσουμε, δηλαδή τον αναγνωρίσουμε με στο λαβύρινθο που ξέρει αυτό το λαβύρινθο καλά, εμείς δεν το ξέρουμε, αλλά καταφέρουμε σιγά σιγά με την παρατήρηση να τον αναγνωρίσουμε που κρύβεται συνεχώς και μας σκοτώνει, τότε αυτόματα θα φανεί και ο μύτος της Αριάδνης που θα μας στείλει στην αγάπη. Όταν εμείς έχουμε βρει τον μύτο, απλά τον ακολουθούμε, δεν χρειάζεται μετά να έχουμε παρατηρητή. Μόλις μπείτε στην αγάπη, δεν χρειάζεται να έχετε παρατηρητή. Όλα αυτά ήταν για το 3D μέχρι να περάσετε στο τέταρτο τσάκρα της καρδιάς. Από τη στιγμή που κέντρο συνειδησιακά είναι το τέταρτο τσάκρα της καρδιάς σας, δεν χρειάζεται να έχετε τόσο πολύ, θα λέγαμε, ανάγκη το παρατηρητή. Γιατί ξέρετε τι να κάνετε. Η συνείδησή σας έχει φτάσει σε ένα σημείο ένωσης, οπότε δεν χρειάζεται να έχετε αυτή την άμυνα ως προς τον κατώτερο εαυτό σας. Πιστεύω να έδωσα μια περιεκτική απάντηση. Ξανακούστε το βιντεάκι για να καταλάβετε ακριβώς τι λέω. Μια που έχουμε ακόμα σύνδεση και δεν μας πετάει έξω, συνεχίστε, γράψτε ερωτήσεις για να μπορώ να σας απαντήσω ελεύθερα. Για να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα το μεταξύ και στη Χριστούλα. Καλησπέρα στο Μανώλη. Δεν λέω τα επώνυμα παιδιά, καταλαβαίνετε γιατί, ίσως μπορεί να μην θέλετε να τα πείτε. Πάντως έχω να πω ότι είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από Κρήτη, Κύπρο, Θεσσαλονίκη. Δεν μας πολύ ενδιαφέρουν αυτά, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Μας ενδιαφέρει να βγει κάτι επικοδομητικό. Μας ενδιαφέρει η μοιρασιά, μας ενδιαφέρει να μπορούμε να ακολουθούμε, φίλοι μου, τον ενθουσιασμό μας. Να ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας, κάντε με μεράκι ό,τι σας αρέσει μέχρι εκεί που να σας δίνει την ενέργεια, θα λέγαμε, το σύμπαν. Λοιπόν, έγραψε άλλη μια ερώτηση, μας λέει ο φίλος. Είναι εγωιστικό να επιλέγεις να μην κάνεις οικογένεια. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν θέλεις να μοιράζεσαι κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, κάθε φορά, κάθε άνθρωπος έχει, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ψυχική αναβάθμιση μέσα στην εσάρκωση που παίζει. Παλιά ήταν φυσικό, επειδή ο άνθρωπος λειτουργούσε σαν κοπάδι, ήθελε δασκάλους, τσοπάνιδες. Κάθε φορά που εξατομικευόμαστε, φίλοι μου, δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι όπως ισχύαν παλιά. Δηλαδή να κάνουμε την οικογένεια και να είναι το πρωτεύον πράγμα, να μάθουμε την οικογένεια όπως κάναμε μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, για να αυξάνομαστε και να πληθύνουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα στην περίπτωση τη δική μας, στη συγκεκριμένη εποχή, παίζει μεγάλο ρόλο η αναβάθμισή μας σαν άτομο. Μας δίνεται η ικανότητα με σκοτάδι αυτή τη στιγμή που υπάρχει, θα λέγαμε, η γη, πριν μπει πάλι ξανά στο φως, σε όλες τις δονήσεις που αυξομειώνεται, πριν έρθει, θα λέγαμε, στην κεντρική, θα λέγαμε, αυτή την δέσμη φωτονίων που λένε, ή την κουνταλίνη, την γαλαξιακή. Καταλαβαίνετε όταν πηγαίνει έτσι, λοιπόν, η γη και είναι στα άκρα, είναι μαύρο. Όταν έρχεται κοντά, είναι πιο φωτεινή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε φορά η ανθρωπότητα παίζει πάνω σε αυτές τις διακυμάνσεις της γης, έχει ένα νέο εξελικτικό χαρακτήρα. Αυτό τον καιρό, επειδή ο άνθρωπος αναβαθμίζεται και ανεβάζει την αυτοπραγμάτωσή του και αρχίζει και ξεχωρίζει από τους άλλους, όλες αυτές οι διαδικασίες του ζωικού τύπου σε εισαγωγικά και συμφιλωτικού και κοινωνικού και δεμένου που κάναμε σαν αγέλες και τέτοια πράγματα αλλάζει. Τώρα η οικογένειά σας μπορεί να γίνει όλη η ανθρωπότητα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Παιδιά σας μπορεί να γίνουν όλα τα παιδιά. Μαμά σας μπορεί να γίνουν όλες οι μαμάδες του κόσμου. Και πατέρα σας μπορεί να γίνουν όλοι οι πατεράδες του κόσμου. Καταλαβαίνετε τώρα, σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι έχουμε τον ίδιο πατέρα. Έτσι λοιπόν, σκεφτείτε το. Δεν είναι ανάγκη να φάμε τα ίδια τα προγράμματα που μας είχαν φορές, τα λέγαμε, από μικρή. Είναι ωραίο να κάνουμε οικογένεια, αλλά συνειδητά. Είναι ωραίο να κάνουμε παιδιά πλέον, αλλά συνειδητά. Γιατί μ' αρέσουν εμένα οι νέοι? Γιατί οι νέοι δεν έχουν φάει όλο αυτό το προγραμματισμό που έχουν φάει παλιοί. Φανταστείτε ένα κορίτσι πριν 20 χρόνια όταν γεννήθηκε ή 30 χρόνια
ή 40 χρόνια, καταλαβαίνετε τι προπαγάνδα, τι πιπίλισμα έχει φάει να μεγαλώσεις, να βρεις γαμπρό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις παιδιά. Και ήταν μια ζωή, θα λέγαμε, τυποποιημένη, αρκεί να βαθμίζει συνεχώς το DNA. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι τώρα έχει αλλάξει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και δεν έχουμε ούτε, θα λέγαμε, εγωιστικό. Μπορεί πολλές φορές να είναι από τραύμα το να μην θες να κάνεις οικογένεια, αλλά εγώ λέω ότι σε γενικά πλαίσια μιλάω πάντοτε, έτσι. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να κάνεις ένα πράγμα ίδιο με κάποιον άλλον. Διαφορετικοί λόγοι για τον καθέναν. Όμως σας μίλησα εγώ τώρα κοινωνικά, ψυχολογικά. Όταν ο Χριστός έκανε θεραπείες και έλεγε στον άλλον ότι εσύ 7 γενιές θα εξακολουθείς να έχεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το δαιμόνιο ή το κάρμα ή οτιδήποτε έλεγε, ήταν συμβολικό, φίλοι μου, και αναλογούσε σε όλη την διαδικασία διαφορετικότητας εξελικτικής που μπορείς να έχει ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνετε ότι 7 γενιές μπορούσαν να κρατήσει εισαγωγικά μια κατάρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το μήλο θα πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και όλο το DNA των προγόνων μας, τα λέγαμε το τραυματικό, μας ερχόταν με τέτοια τάση και εμείς δεν είχαμε ακόμα την αυτοσυνείδηση να μπορούμε να το αλλάξουμε. Τώρα όμως, φίλοι μου, καταλαβαίνετε, όπως τα κύτταρα ανά επταετία αλλάζαν και τώρα αλλάζουν γρηγορότερα, έτσι συγχρονιστικά, αναλογικά και με αντιστοιχίες, εμείς σαν άτομα μπορούμε να έχουμε διαφορετικό κάρμα από τον πατέρα μας, να κάνουμε τελείως διαφορετική ζωή από αυτή που κάνανε οι γονείς μας. Θα την περάσουμε μεν σε ένα μικρό επίπεδο, σε ένα μικρό στάδιο, γρήγορα ο καθένας στην εξελικτική του κατάσταση, αλλά μετά έχει πιο μεγάλες δυνατότητες να μην κάνει το ίδιο. Να διαφοροποιήσει την εξελικτική πορεία από την οικογενειακή του πορεία. Χρυσούλα, μου φαίνεται μίλησα. Yep. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, Χρυσούλα, μου φαίνεται σου απάντησα με την ερώτηση. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα refresh, παιδιά. Εδώ έχω και τον υπολογιστή ανοιχτό για να μου γράφετε πότε ξεκίνησε η αλλαγή αυτή. Παρακαλώ. Και τώρα τρώει στα μάτια άλλων. Λοιπόν, Νίκο, αν θέλεις, επειδή δεν παρακολουθώ εγώ αυτά που παρακολουθείς, είναι με καθυστέρηση, αν θες να μου κάνεις μια ερώτηση, να την κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένη για να καταλάβω γιατί εννοείς. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, Χρυσούλα, μάλλον έχω μιλήσει στην αρχή για την ερώτηση τη δική σου. Θα το δεις στο βιντεάκι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει, πότε ξεκίνησε η αλλαγή αυτή. Η αλλαγή αυτή, στην πραγματικότητα, δεν μας πολύ ενδιαφέρει πότε ξεκίνησε, γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και προχωράει. Και σιγά σιγά μέχρι το 2024 θα έρθουν πάρα πολλές ψυχολογικό αλλαγές, εν πάση περιπτώσει. Είναι όλη η 9 ετία από το 12 μέχρι το 13, το 23 εκεί πέρα, όλη αυτή που περνάει αυτός ο κύκλος εγρήγορσης για να έρθει σε μια καινούργια, θα λέγαμε, κατάσταση που πάλι δεν σταματήσει εκεί πέρα, δεν είναι από τη μία στιγμή ένα βήμα προς άλλον. Η ερώτηση είναι καθημερινά ξεκινάει αυτή η αλλαγή. Και τώρα με αυτό που μου είπες, φίλε Νίκο, θέλω να σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε γιατί έδωσα αυτή την απάντηση. Όλοι μιλάνε στη ζωή μας για γεγονότα. Αλλά τι σημαίνει ένα γεγονός? Τι σημαίνει ένα γεγονός? Γεγονός στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί είναι εκεί που εμείς εστιάζουμε. Θέλω να καταλάβετε ότι γεγονότα δεν έχει κανένα διαχωρισμό μεταξύ τους. Το πόσο ένα γεγονός έχει επέκταση και επίδραση είναι αναλόγως εμείς που θέλουμε να το φτάσουμε και σε τι ένωση θέλουμε να το δούμε. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει ένα συνεχές γεγονός. Δεν υπάρχουν γεγονότα παρά μόνο στη συνειδησιακή μας κομμένη αντίληψη. Άρα λοιπόν, όταν δούμε εμείς σφαιρικά τον εαυτό μας ότι όλα ρέουν σαν ένα συνεχόμενο γεγονός, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι αλληλένδετα και ότι όλα μεταξύ τους είναι ενωτικά. Εμείς όμως, επειδή έχουμε τη δική μας ζωή, τη δική μας εστίαση, λέμε γεγονότα. Έτσι λοιπόν κάθε αλλαγή είναι βάσει της δικής μας, τα λέγαμε, εστίασης. Γι' αυτό σου εξήγησα ότι η αλλαγή γίνεται καθημερινά. Το πόσο εμείς κάθε φορά, ή σαν ανθρωπότητα, ή σαν άτομα, ή χρονολογικά πως το μετράμε, είναι τελείως υποκειμενικό.
Η αλλαγή συμβαίνει εδώ και τώρα σε τεράστιες ταχύτητες αναλόγως την αντίληψη που έχει ο καθένας μας. Είτε είναι άνθρωπος, είτε πιο αναβαθμισμένο όν, είτε μικρότερο όπως η πεταλούδα. Σταμάτη λέει πως μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την αρνητική ενέργεια γύρω μας. Λέει η Σοφία. Λοιπόν, Σοφία, η αρνητική ενέργεια γύρω μας ούτως ή άλλως έρχεται στην εποχή εκείνη που θα αρχίσει να καταραίει από μόνη της. Όλες αυτές οι λειτουργίες, φραγίδες, ασπίδες, αύρες, σαύρες και όλα αυτά τα πράγματα τώρα πλέον θα αρχίσουν από μόνα τους να μην χρειάζεται να τα κάνουμε γιατί έχουμε μπει σε ένα νέο εξελικτικό κύκλο. Οπότε η αρνητική ενέργεια χαμηλώνει, θα λέγαμε, πιο κάτω από τη θετική. Επομένως, αν αφαιθείτε από μόνη τη θετική θα πάει το 51%. Πριν θα λέγαμε ήταν η αρνητική ενέργεια το 51%. Δεν χρειάζεται τώρα να φοβόσαστε. Είναι, θα λέγαμε, έχει μπει στην τελική ευθεία. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τον ενθουσιασμό σας με εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και δεν χρειάζεται τίποτα από προστασίες, να μην μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες και να έχετε εμπιστοσύνη ότι πραγματικά έχει αλλάξει. Από εκεί και πέρα, αν εσύ μέσα σου έχεις πεπιθήσεις άλλες, διαφορετικές, εγώ καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για όποιον άνθρωπο νιώθει ότι η αρνητική ενέργεια ακόμα υπάρχει τριγύρω του και τον, θα λέγαμε, επιτίθεται, είναι φυσικό ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στον κύκλο εκείνο των αναγνωρίσεων της ενέργειας δίπλα του θα πρέπει να κάνει κάποιες, θα λέγαμε, άμυνες. Δύο είναι οι άμυνες, οι τρεις θα λέγανε μινι άμυνες. Η πρώτη είναι να σηκωθείς και να φύγεις. Η δεύτερη είναι να κάνεις ασπίδες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε φέρνουν σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, στο 3D, να δουλεύεις στο 3D, ενέργεια με ενέργεια. Και η τρίτη είναι να αλλάζεις την τόνισή σου μέσα. Λοιπόν, όταν αλλάζεις την τόνισή σου μέσα και σε αυτό βοηθάει τώρα οι καινούριες ενέργειες, δεν χρειάζεται τα υπόλοιπα. Για να δούμε. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές και την αναβάση. Ωραία, επανασυνδέθηκε πάλι. Λοιπόν, θα απαντήσουμε και αυτή την ερώτηση και μετά θα το κλείσουμε. Η ερώτηση ήταν αν θα περάσουν όλοι ή... Από το 16 πήγαμε στο 1922, λέει, για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτή η αναβάθμιση, σας είπα, που σας εξήγησα, γίνεται σταδιακά. Κάθε άνθρωπος περιμένει να γίνει ένα θαύμα ξαφνικά και κάποιοι να αναστηθούν. Δεν θα γίνει έτσι, φίλοι μου. Ο καθένας θα παίξει κανονικά τη ζωή του. Υποτίθεται ότι μέσα στην ψυχική εξελιτική πορεία, αυτοί που θα αναβαθμιστούν θα συνεχίσουν σε μια άλλη, θα λέγαμε, χρονική περίοδο πάνω στη γη. Και αυτοί οι οποίοι θα διαλέξουν ακόμα να μείνουν ή τους αρέσει καλύτερα να παίξουν τα σενάρια τα προηγούμενα που παίζανε τόσες χιλιάδες χρόνια, θα πάνε, θα λέγαμε, σε ένα άλλο πλανήτη, θα σερκωθούν σε αστρικά ή θα παίξουν και κάτι άλλο, θα δούμε περιπέτειες, το πω πολύ χοντρικά για να καταλάβετε. Όταν λέμε ότι θα γίνει αναβάθμιση, δεν μιλάμε να καταστραφεί ο κόσμος, να έρθουν θεοί, ή να έρθει κανένας πλανήτης, ή να έρθουν εξωγήινοι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει σχέση με το πόσο εμείς στην εξελιτική πορεία μας, σαν όντα, θα κάνουμε την εσάρκωσή μας και σιγά σιγά όλη η ανθρωπότητα που είναι εσαρκωμένη σε τι μοτίβο θα παίξει. Ο καθένας ειδικά έχει τη δική του ψυχική εξέλιξη. Μόλις τελειώσει η ζωή του, θα περάσει τα αστρικά, θα συνεχίσει και θα ξαναεσαρκωθεί κάπου ο οποίος ομοιοκραδαστικά έχει συνδεθεί. Καταλαβαίνετε, είναι άλλο το ένα και άλλο τα. Λοιπόν, επειδή κόβεται το σήμα, μάλλον θα έχουν μπει πολλοί, καταλαβαίνετε ότι αν είναι να καταδαφιστεί ένα κτίριο, ας πούμε η παλιά ενέργεια, και οι άνθρωποι ζουν μέσα στην παλιά ενέργεια αυτή, θα νιώσουν σενάρια καταστροφής. Είναι απλά τα πράγματα. Είτε ψυχολογικής κρίσης, είτε οικονομικής κρίσης, είτε πόλεμο, είτε τα υπόλοιπα πράγματα που μπορεί ο καθένας στη δική του πραγματικότητα να παίξει. Από υγεία, θέματα, μέχρι οτιδήποτε, μέχρι θάνατο. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που σας λέω. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρετε τι ενέργεια είστε για να ξέρετε αν ακολουθείτε την καινούργια ενέργεια ή θα σιγά σιγά θα περάσετε σενάρια της παλιάς ενέργειας, της αποσύνδεσης της παλιάς ενέργειας. Φίλοι μου, θα σταματήσουμε εδώ πέρα και την επόμενη φορά θα ξαναμπούμε. Εύχομαι με καλύτερο σήμα, κάτι θα κοιτάξω και εγώ να κάνω, να μην έχουμε αυτές τις διακοπές. Είναι πρόχειρα και εγώ τα πράγματα αυτά, δεν ξέρω πώς γίνεται.
Λοιπόν, χαίρομαι πολύ για τη συμμετοχή σας και για την προσοχή σας. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις θα απαντηθούν στο επόμενο σε εισαγωγικά επεισόδιο. Ειρήνη σε όλους σας.